Κοιτάξτε, διαφωνούμε γιατί θεωρούμε λυπή τη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξαντλείται δηλαδή η μελέτη βασικά στην περιγραφή των εργασιών των παραδοσιακών καρναγιών, αλλά όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, είναι ανεπαρκής. Πολύ σύντομα να πω για δύο βασικά λόγους, για δύο παραμέτρους. Προηγούνται πάντα ο κ. Χατζιπέρος και ο κ. Κατσικάρης που έχουν εκτελέσει έτσι και τον ρόλο του αντιπεριφερειάρχη στα νησιά, αλλά είναι συγκεκριμένη διαφωνία μας και νομίζω θα το δείτε. Όσον αφορά τη διαχείριση των επιβαρημένων με επικίνδυνους ρήπους ομβρίων που διαρρέουν στην παρακείμενη θαλάσσια ζώνη κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης και επισκευής των σκαφών, καθώς αυτές γίνονται σε ανοιχτό χώρο, αυτή είναι η παρατήρηση, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναγνωρίζει πιθανή επίπτωση που μπορεί να προκύψει από την απόρριψη βογιάς και υλικών τριβής στη θάλασσα, στη σελίδα 124, αλλά δεν προβλέπει κανένα τεχνικό μέτρο για την αντιμετώπιση της. Εντάξει, μετά δεν βάφουμε με βροχή, τώρα μην το λέμε έτσι, γιατί θα το εξηγήσω. Να αποφεύγεται η ρήπαρση, αφού δεν βάφουνε λοιπόν, να αποφεύγεται λέει η ρήπαρση και διάβρωση των εδαφών από κακοδιαχείριση ομβρίων. Έτσι, δηλαδή αυτά που μένουνε. Στη σελίδα 129 είναι αυτό. Η αποφυγή καταστροφών στη θαλάσσια χλωρίδα και την ιχθυοπανίδα, πάλι στη σελίδα 129. Και στη σελίδα 136, αποφυγή διαρροής σφαλοχρωμάτων από τριβή για την κατάσταση στη θάλασσα. Αυτό μπορεί, δηλαδή αυτό θα γίνει, θα μείνουν κανένα μέτρο. Απλώς είναι μια σύσταση. Η μία παράμετρος είναι αυτή. Ποιες δεσμεύσεις? Οι δεσμεύσεις πρέπει να έχουν πρακτικά μέτρα. Κύριε Χατζηπέρα, αυτό λέμε εμείς. Η διαφωνία μας δεν έχει να κάνει τα καρνάκια αυτά να υπάρχουν και η πολιτιστική κληρονομιά κτλ. Αλλά να μην δημιουργείται πρόβλημα. Και μάλιστα σε ένα χώρο που ο ρυθμός δηλαδή ανανέωσης των νερών είναι πολύ χαμηλός. Είναι μια στενή λωρίδα εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι το συγκεκριμένο καρνάκι, το πρώτο τουλάχιστον. Το πρώτο και αυτά που είναι δηλαδή στο παλιό λιμάνι. Το δεύτερο τώρα. Επειδή μιλάμε για την αισθητική, αυτό θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά των καρνάγιων. Πάλι η αναφορά είναι ότι υπάρχει μια μελέτη του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάπλαση της περιοχής των Νεολκίων. Προβλέπει έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί, λέει η μελέτη για το. Λέει η ΜΠΕ για την μελέτη αυτή του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχουν εκτελεστεί εν μέρη για τα έργα, μάλλον στο λόγο καρνάγιο στη σελίδα 30. Τώρα, αν πάρει κανείς τη φωτογραφική τεκμηρίωση, τη συγκεκριμένη φωτογραφία δηλαδή, μόνο αυτό δεν βλέπει. Για αυτούς τους δύο λόγους λοιπόν, ένα δηλαδή την αισθητική αναβάθμιση και δεύτερο τη διαρροή αυτών στο θαλάσσιο χώρο, θεωρούμε ότι έπρεπε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να είναι πιο συγκεκριμένη, είναι λυπής και γι' αυτό καταψηφίζουμε. Έχουμε την επιθυμία και εμείς να υπάρχουν αυτά, αλλά όταν τα συζητάμε σαν ένα τέτοιο όργανο, νομίζω πρέπει να μιλάμε για τα συγκεκριμένα μέτρα.